Κύριε συνάδελφοι, πραγματικά ένιωσα άβολα αυτές τις μέρες, 2-3 μέρες, βλέποντας, ακούγοντας, βλέποντας να παρελάβουν από αυτό το βήμα ρομπέν των δασών, υποστηριχτές αδύναμων, υποστηριχτές των φτωχών, προστάτες των ανέργων, των συνταξιούχων, υποστηριχτές συνδικαλιστών, σωμάτων ασφαλείας, λιμενικών. Δεν έμεινε καμιά κοινωνική τάξη παραπονούμενη. Ένιωσα πραγματικά άσχημα, γιατί κάποια στιγμή μου πέρασε η ιδέα ότι εγώ ήμουν βουλευτής 20 χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 20 χρόνια και έφεραν τη χώρα μου σε αυτό το χάλι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκόπιμα για κάποιους περνάνε στα ψηλά γράμματα η επιδότηση ενοικίου που θα ωφελήσει 600.000 νοικοκυριά, η μηδενική μειωμένη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, μέτρο που αφορά το 79% του συνόλου του πληθυσμού, η αύξηση δικαιούχων δωρεάν πρόσβαση σε ευρωφωνηπιακούς σταθμούς, η επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων, η αύξηση και η επέκταση επιδόματος τέκνων, η δημιουργία θέσεων εργασίας με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας. Όσο και αν προσπαθείτε να μειώσετε τη σημασία αυτών των μέτρων στήριξης, δεν θα τα καταφέρετε. Πράγματι προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο παρέμβαση στη συνταξιοδοτική δαπάνη. Πρόβλημα δημιουργεί και η μείωση του αφορολόγητου. Αλλά προβλέπονται και τα παραπάνω αντίμετρα και μόλις αυτά ψηφιστούν μπαίνουμε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη συζήτηση για το ελληνικό χρέος. Γιατί εμείς ακολουθούμε το πρόγραμμα με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τρέχουμε ταυτόχρονα τις συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους, χωρίς να ξεχνάμε το κοινωνικό μας πρόσωπο. Δεν ζητούμε πιστοποιητικά βιωσιμότητας του χρέους. Θα πετύχουμε τη βιωσιμότητα του χρέους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, καλό θα ήταν να μην ξεχνάτε την επίθεση που εξαπολύσατε στα εργασιακά δικαιώματα την τετραετία της διακυβέρνησής σας. Γιατί το αποτέλεσμα των πολιτικών σας επιλογών ήταν η πλήρης απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. Η νεοφιλελεύθερη ρητορική σας, ότι δίθεν η μείωση του μισθολογικού κόστους θα συνέβαλε στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, κατερρίφθη. Ούτε προοπτικές ανταγωνιστικότητας δημιούργησε, ούτε θέσεις εργασίας. Ακόμα και το Δούνου του την είχε χαρακτηρίσει ως λάθος στρατηγική, εσείς συνεχίζετε ακόμα και σήμερα να ασπάζετε τις ίδιες επικίνδυνες πολιτικές, δημιουργώντας την τρόικα εσωτερικού. Οι παρεμβάσεις σας οδήγησαν μόνο σε βαθιά ύφεση, σε δραματική αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Επί ημερών σας παγιώθηκε ένα αισχρό πραγματικά πλαίσιο που διέπει την αγορά εργασίας και δημιουργεί συνθήκες γαλέρας. Μη μας εγκαλείτε λοιπόν, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, γιατί η κυβέρνηση έδωσε μάχες και θα συνεχίσει να δίνει μάχες για τα κοινωνικά δικαιώματα και όχι μόνο. Βάλατε στο στόχαστρο τις συλλογικές συμβάσεις, τα κατώτερα όρια προστασίας της εργασίας, αναστέλλοντας ουσιαστικά επαόριστο το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δείτε τώρα ποιοι μας εγκαλούν και ποιοι μας κουνούν το δάχτυλο, ποιοι μιλούν και μίλησαν χθες για αιματοβαμμένα μέτρα και προδότες. Ποιοι, οι πραγματικοί προδότες που διατέλεσαν όχι μόνο βουλευτές, αλλά έβαλαν την υπογραφή τους σαν υπουργοί και υφυπουργοί. Αυτοί που αντί να ζητήσουν ένα συγγνώμη, αντί να παραδειγματιστούν από τα εγκληματικά τους λάθη, αντί να συμβάλλουν να κάνουμε τι, να αναστρέψουμε, να αντιστρέψουμε, να πάρουμε πίσω τις άδικες πολιτικές που νομοθέτησαν και κατήρησαν κάθε έννοια δικαίου. Ελαστικές μορφές απασχόλησης. Αυτοί που έστειλαν στον Κιάδα πραγματικά χιλιάδες επιχειρήσεις, 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους στην ανεργία, κατήρησαν τις συλλογικές συμβάσεις, απαξίωσαν και απενεργοποίησαν τους ελεκτικούς μηχανισμούς σκόπιμα για να βαντάρουν τους εργοδότες. Και έφτασε η μαύρη εργασία, η ανασφάλιση της εργασίας του 30% με προφανές πρόβλημα επιβίωση των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτοί που λαϊλάτισαν και με αυτόν τον τρόπο και με άλλους τρόπους, όπως θυμάστε όλοι, τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτοί που έκοψαν το 40 με 45% μισθών και συντάξεων, μας εγκαλούν σήμερα για οριζόντιες περικοπές. Μιλούν αυτοί που έστειλαν μια γενιά νέων ανθρώπων μετανάστες,
Αυτοί που οδήγησαν τους συνανθρώπους μας στους κάδους απορριμμάτων για να ψάχνουν φαγητό. Άκουσα χθες την κυρία Μπακογιάννη που μας εγκαλούσε ότι το 12, το 10, το 11 είμαστε με πανό και διατρανώναμε την αντίθεσή μας. Μας δεν είμαστε με την κυρία Μπακογιάννη. Γιατί τότε η κυρία Μπακογιάννη από τη Δημοκρατική Συμμαχία έβριζε τον Σαμαρά, έβριζε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έβριζε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή είχε πει ότι τρύπησαν οι κάδοι απορριμμάτων σε ομιλία της από, από αυτό το βήμα. Το 12, το 10 και το 12 τρύπησαν οι κάδοι απορριμμάτων όπως έβαζαν οι άνθρωποι τα χέρια τους μέσα για να βρουν ένα κομμάτι ξεροκόμματο να το φάνε. Και χθες μας εγκαλούσε εμάς. Μαζί παλεύαμε με την κυρία Μπακογιάννη τότε. Τώρα βέβαια ανήκει αλλού. Αυτοί που σφράγισαν την εργατική εστία, τον ΟΕΚ, εξαφανίζονταν δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν χρήματα του ελληνικού λαού. Αυτοί που απέλυσαν εκπαιδευτικούς, χιλιάδες εργαζόμενους, σχολικούς φύλακες, δημοτικούς αστυνομικούς, καθαρίστριες. Αυτοί που εξαθλίωσαν τους αγρότες μας. Ένα αναπτυξιακό εργαλείο είχαν οι αγρότες και το ξεπούλησαν την Αγροτική Τράπεζα. Εκατομμύρια ευρώ χρέη και πανωτόκια από το 2004 φόρτωσαν τους αγρότες. Και αυτό θα το λύσουμε σήμερα. Εκτός και αν κάποιοι το λύσουν με επίκαιρες ερωτήσεις. Που μαζί με τη μείωση του ΦΠΑ στο 13% στα αγροτικά εφόδια δίνει μια μεγάλη ανάσα στους αγρότες. Αυτοί που σήμερα έχουν το θράσος να μιλούν για συλλογικές συμβάσεις έβαλαν στη ζωή μας τους ενοικιαζόμενους, εργαζόμενους, τους εργολάβους διαπλοκής που αντί πινακίου φακής εκμεταλλευόντουσαν εργατικό δυναμικό ακόμα και μέχρι χθες. Αυτοί που αν γυρίσει ανάποδα τις τσέπες των κομμάτων τους θα πέσει από αυτές τις τσέπες το 1/4 του χρέους. Αλήθεια, θα πληρώσετε αυτό το χρέος. Απολογηθείτε στον ελληνικό λαό. Θα πληρώσετε, δώστε το μισθό σας. Εμείς δίνουμε το 40% για να μην έχει χρέη ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι δίνετε? 400 εκατομμύρια χρωστάτε τα δύο κόμματα. Απολογηθείτε στον ελληνικό λαό. Θα τα πληρώσετε κάποτε. Δεν θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός αυτά τα χρήματα. Πραγματικά είσαστε θλιβεροί. Είσαστε θύτες και παριστάνετε τα θύματα. Όμως ο ελληνικός λαός δεν σας εμπιστεύεται. Γιατί εσείς τον προδώσατε. Και εμείς σήμερα τι κάνουμε? Ανατρέπουμε αυτή την κατάσταση επαναφέροντας τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Την αρχή της επεκτασιμότητας. Ακούω από χθες για την ανταπεργία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεσπίζει το δικαίωμα της ανταπεργίας. Το lockout. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Ακούστε να δείτε, η ανταπεργία δεν αλλάζει και θα υπάρξει πρόβλεψη ταχείας ικανοποίησης των απαιτήσεων των εργαζομένων σε περίπτωση που ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος προς την αποδοχή της εργασίας και την καταβολή του μισθού σε περιπτώσεις απεργίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δώσαμε μεγάλη μάχη για τα εργασιακά με σύμμαχο τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, οι οποίες αποτελούν την ψυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτυπώνονται στους χάρτες θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων που ισχύει στην Ευρώπη και στους οποίους δεσπόζουσα θέση κατέχει το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Και επειδή κάποιοι κόπτονται από προχθές όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις, αυτό τους έμεινε. Μέχρι προχθές, μέχρι χθες ήταν υπέρ των ομαδικών απολύσεων. Και σε αυτό θα βρούμε λύση. Να είστε σίγουροι. Και όχι τώρα, άμεσα, αύριο, μεθαύριο. Και θα σας δώσω μια συμβουλή. Κύριε Βρούτσι, μήπως θυμάστε πότε θεσπίσατε, πότε ψηφίσατε τον νόμο για τους ανασφάλιστους, για τους ανασφάλιστους, για την ιατροφαρμακευτική περίοδο των ανασφάλιστων. Μήπως θυμάστε, κάτι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είχατε ψηφίσει νόμο για την πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων. Θυμάστε, εγώ τα έχω μπερδέψει. Επειδή, κύριε Σέφε, ολοκληρώσατε. Ολοκληρώνω. Ολοκληρώσατε. Επειδή λοιπόν είσαστε ψεύτες και λέτε ψέματα, θα σας πω το εξής. Όταν θεσπίσατε αυτό το νόμο, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, που διαρριγνύατε εδώ τα ημάτια σας, γιατί αυτό είναι ένα επίτευγμα και μια μεγάλη τομή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστε να έχουν σήμερα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ήταν στο λεγόμενο παράλληλο πρόγραμμα, θα καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής. Θα καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής. Εντάξει, κύριε Σέφε, ολοκληρώσατε. Ευχαριστούμε. Βεβαιώς, ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε. Βεβαιώσεις ανασφάλιστων που πλήρωναν στα νοσοκομεία ακόμα και μέχρι το 13 και το 14. Και θα σας δώσω μια συμβουλή, αν και είμαι νέος βουλευτής, να προσέχετε λίγο. Γιατί το στερητικό σύνδρομο εξουσίας δεν είναι επικίνδυνο για τα κόμματά σας που δεν μας απασχολεί. Είναι επικίνδυνο για τη χώρα. Γιατί κύριε Σέφε, ολοκληρώσατε, παρακαλώ. Στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Γιατί αρκετά μας σώσατε. Αρκετά μας σώσατε. Δεν θέλουμε άλλους προστάτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τσάμπα μάγκες.
Κύριε συνάδελφε, έχουμε συνεννοηθεί ότι μία η ώρα θα τελειώσουμε τη συνεδρίαση. Ακολουθούν 7 συνάδελφοι. Με αυστηρή τήρηση του χρόνου πάμε 1:10. Αποκλείεται να γίνει οποιαδήποτε εκτροπή από το χρόνο, κύριε Βρούτση. Καταλαβαίνω ότι μέχρι τώρα μιλήσαν όλοι παραπάνω. Θα πάμε στις 2 έτσι όμως, και δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Τώρα τι θα γίνει, κουβέντα πόση ώρα μίλησε ο ένας και ο άλλος. Ο συνάδελφος κύριος Παναγιωτόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπω εδώ ότι η επιχειρηματολογία των συναδέλφων της κυβερνητικής πλειοψηφίας εξαντλείται με 2 λόγια στο κοίτα ποιος μιλάει, με ύφος βέβαια ιερής αγανάκτησης. Εγώ θα πω και 2-3 λόγια για το...